Η δική μας προσπάθεια δεν ακολουθεί την πεπατημένη. Η δική μας προσπάθεια έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο, την κοινωνία των πολιτών, σε μια πρωτόγνωρη προσπάθεια συμμετοχικής δημοκρατίας, με τους πολίτες να είναι στο επίκεντρο. Και αν θέλετε, είναι γι' αυτό το λόγο που γίνεται αυτή η άνευ προηγουμένου κριτική. Κριτική που ξεφεύγει σε πολλές των περιπτώσεων, χρησιμοποιούνται, αν θέλετε, και υβριστικοί λόγοι. Το μήνυμα είναι ότι δεν θα ακολουθήσουμε, το έχουμε πει από την αρχή, αυτή την οδό. Αυτό είναι το μήνυμα στις χιλιάδες του κόσμου που στηρίζουν και εργαζόμαστε συλλογικά σε αυτή την προσπάθεια. Εμείς θα συνεχίσουμε τον διάλογο με την κοινωνία. Σήμερα βρισκόμαστε στο Φεστιβάλ του Ρόδου στον Αγρό, ένα ξεκάθαρο παράδειγμα για το πώς ο πρωτογενής τομέας μπορεί να συνεισφέρει τόσο σημαντικά τόσο στην οικονομία της χώρας μας αλλά και στην κοινωνική συνοχή της υπαίθρου γενικότερα. Θα πρέπει να εργαστούμε από κοινού έτσι ώστε να ενισχυθεί η προσφορά του αγροτικού τομέα, του πρωτογενή τομέα στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας μας και θα πρέπει αξιοποιώντας την αγροτεχνολογία, αξιοποιώντας κονδύλια ευρωπαϊκά και άλλα να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε και προκλήσεις που προκύπτουν μέσα από την σημερινή κρίση στην Ουκρανία ως αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής βλέποντας τα προβλήματα που προκύπτουν. Άρα θα πρέπει, επαναλαμβάνω, να, μέσα από ένα ξεκάθαρο πλάνο, ένα ξεκάθαρο προσανατολισμό να ενισχύσουμε τον πρωτογενή τομέα, να ενισχύσουμε τον γεωργικό τομέα στη χώρα μας έτσι ώστε να διευρύνουμε την ίδια στιγμή και την παραγωγική βάση της κυπριακής οικονομίας.